Τελευταία χρόνια λόγω και των επιδημιολογικών καταστάσεων αλλά και της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης ότι όποιος αγαπά τη ζωή του περπατάει έχουν δημιουργηθεί διάφορα κινήματα αλλά δρομικά, λαϊκά δρομικά κινήματα αλλά ταυτόχρονα και ο κόσμος περπατάει και θέλει διέξοδο στο αδιέξοδο. Δεν φτάνουν οι περιφερειακοί δρόμοι οι οποίοι κάνουμε στη Λάρισα για να περπατήσει κάποιος, θέλει να βγει στην εξοχή. Θέλει να περπατήσει μέσα στον τάσο, θέλει να περπατήσει δίπλα στα ποτάμια. Γι' αυτό και σε συνεργασία με τους δήμους, με τους δημάρχους, τον Γιώργο τον Μανώλη, τον Τεμπών, τον Νίκο τον Γάτσα Εγασόνους, αλλά και τον Μπουντάρα τον Αντώνη Αγιάς, έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα και τους τοπικούς συλλόγους, μία ομάδα εργασίας, οι οποίες ομάδες αρχίζουν να περιποιούνται τα μονοπάτια και μαζί με τον νεός Λάρισας που βάζει μεγάλη δύναμη σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και είναι και κινητήριος δύναμης, βγαίνουμε και σηματοδοτούμε τα μονοπάτια, καθαρίζουμε τα μονοπάτια. Για ποιο λόγο? Για να μην χάνει το κόσμος και να ξέρει ότι περπατάει σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι διαπιστευμένο, είναι ένα μονοπάτι το οποίο θα το οδηγήσει κάπου με ασφάλεια αλλά και χωρίς να χαθεί. Γι' αυτό και βάζουμε τα διάφορα σήματα, διεθνή σήματα και ταυτόχρονα θα κάνουμε μια προσπάθεια να τα χαρτογραφήσουμε και να τα εντάξουμε και στους διεθνείς χάρτες μονοπατιών. Το ίδιο κάνουμε και στην Καλαμπάκα και στα Τρίκαλα και στη Μαγνησία, προσπαθούμε και στην Καρδίτσα, αλλά εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στα βουνά Όλυμπος, Κίσαβος, Μαυροβούνι. Μέσα στους τρεις δήμους και συνεργαζόμαστε και με τους τοπικούς συλλόγους, αλλά με τον ΕΟΣ της Λάρισας, αλλά και με τους δημάρχους, με τους δήμους. Έτσι κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δίνουμε τη δυνατότητα να περπατάει ο κόσμος, γιατί είναι για όλο τον κόσμο. Και δίνει τη δυνατότητα να περπατάει σε μονοπάτια, σε διαδρομές οι οποίες είναι χαρτογραφημένες, σηματοδοτημένες και διαδρομές ασφαλής. Να ευχαριστήσω όλους για αυτή τη συνεργασία, γιατί με τη συνεργασία φτάνουμε σε αποτελέσματα. Αυτό θα φέρει μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή, αλλά θα δημιουργήσει και ασφάλεια. Και αυτό είναι σημαντικό για μας.